Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Τρίτη 12 του μηνός, 12 Μαρτίου 2019. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, καλή νηστεία σε όσους νηστεύουν από εδώ και πέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι Τρίτη, αλλά χθες δεν τα είπαμε, δεν υπήρχαν εκπομπές στο Λίμπερο 107,4 λόγω της Καθαράς Δευτέρας. Εύχομαι να περάσατε καλά. Χθες που ήταν καλοκαίρι, γιατί σήμερα που είναι βαριχειμονιά, πρέπει να προσέχετε. Βρέχει πάρα πολύ έξω. Έχει και ένα αεράκι περίεργο που σου ρίχνει όλη τη βροχή πάνω σου. Να είστε καλά προετοιμασμένοι και προσοχή στους δρόμους. Στα δικά μας, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύμνη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Την καλησπέρα μου στους ακροατές μας, στις ακροάτριες και φυσικά στον κόσμο του Ηρακλή που είστε. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και μας ακούτε μέσω και του ραδιοφώνου αλλά μέσω και του e-radio. Το Σαββατοκύριακο ήταν καλό όσον αφορά τα αποτελέσματα καθώς νίκησε το μπάσκετ. Αναμενόμενη η εξέλιξη και με πολύ εύκολο τρόπο στο κλειστό του Αγίου Παύλου απέναντι στην Ευρώπη Πευκοχωρίου. Νίκησε και το ποδόσφαιρο παρά το ότι αγωνιζόταν με 10 παίχτες με το πρώτο γκολ του Ορφανίδη. 0-1 μέσα στην Σπάρτη και αυτό που κρατάμε φυσικά είναι οι 3 βαθμοί. Κάποια θετικά δείγματα γραφής, κάποια σημάδια βελτίωσης για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, αν και το παιχνίδι δεν ήταν τηλεοπτικό για να έχουμε περισσότερα, για να μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Όπως και να έχει, ήρθε και εδώ ήταν επιτακτική η ανάγκη, δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα, το αυτονόητο έγινε, γιατί αν ο Ηρακλής θα μου πεις έχασε από τον τελευταίο Αιγινιακό. Ναι, οκ. Okay. Αλλά αν δεν κέρδιζε και τη Σπάρτη, τότε για τα καλά θα ήταν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Όχι ότι τώρα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, όχι ότι τώρα έχει εξασφαλίσει τη 10η θέση, γιατί δεν την έχει εξασφαλίσει. Φαντάζομαι έχουν πιστεί όλοι ότι ο στόχος είναι αυτός, έτσι δεν υπάρχει κανένας άλλος. Το να τερματίσει ο Ηρακλής στη δεκάδα. Δεν είναι όμως μόνο το αγωνιστικό, ποτέ δεν ήταν. Ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι μόνο το αγωνιστικό και δεν θα είναι το αγωνιστικό ποτέ πρώτο πρόβλημα. Το αγωνιστικό είναι δευτεροτρίτο πρόβλημα, για να μην πω τρίτο τέταρτο, καθώς προηγούνται άλλα. Προηγούνται άλλα πολλά σοβαρά, πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ όσο έχει αυτή την ώρα για την εγγυητική και για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το βόλεϊ δεν είχαμε αγωνιστική δράση όσον αφορά τους άνδρες, καθώς η ομάδα του Γιάννη Ορφανού έχει διήμερο ρεπό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και η αγωνιστική που έγινε και η επόμενη και στην επόμενη μάλλον ο Ηρακλής έχει το ρεπό, μετά θα παίξει με τον Παμβοχαϊκό εδώ και τελευταία αγωνιστική θα πάει στη Σύρο. Με το Φίνικα θα παίξει σε μικρό χρονικό διάστημα δύο μάτς, ένα για το πρωτάθλημα, ένα για το κύπελο. Ακόμα η ΕΡΤ δεν έχει στείλει απαραίτητο έγγραφο στην ΕΟΠΕ για το αν θα είναι το Final Four στην Ιεράπετρα 19-20 ή 20-21 Απριλίου. Όσοι θέλετε να πάτε, κλείνετε ένα 19 με 22 για να είστε σίγουροι, γιατί αν περιμένετε από την ΕΡΤ θα αργήσετε πολύ. Στο βόλεϊ πάντως είχαμε διάκριση, είχαμε επιτυχία. Αναμενόμενη θα πω εγώ, γιατί ο Ηρακλής συνεχίζει την ξέφρανη πορεία του όσον αφορά το εφηβικό πρωτάθλημα, καθώς προκρίθηκε για ακόμα μία σεζόν στις 4 καλύτερες ομάδες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων μαζί με τον Πήγασο Πολύχνης, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και εδώ φαίνεται ποιες είναι οι ομάδες που έχουν παιδιά πέρα από την αντρική, πέρα από το να στηρίζονται σε μεταγραφές, πέρα από το να μπαίνουν στη διαδικασία απλά να δημιουργούν καλές ομάδες στο αντρικό τμήμα πετώντας χρήματα. Και έχετε καταλάβει τα παραδείγματα που αναφέρουμε. Το Final Four που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα πραγματοποιηθεί. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Θα έχουμε μια συζήτηση επ' αυτού για τα επινίκια στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ο Ηρακλής που έκανε ακόμα 3 νίκες στο Κατσάνιο και μια τέταρτη στην ημιτελική φάση. Εκεί όπου τα πήγε περίφημα η ομάδα του Λάμπη Παπαλιούδα και πανάξια προκρίθηκε. Παναλαμβάνω και ακόμα μια σερή σεζόν στο Final Four. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εφηβική ομάδα του Ηρακλή είναι πανελλήνια πρωταθλήτρια από πέρυσι, έτσι που το είχε κατακτήσει και πάλι αίτητη.
Αφού τα πιάσα έτσι ως ένα μίνι πρόλογο, συγχαρητήρια αξίζουν και στα κορίτσια μας, στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλείου, που πέτυχαν πολύ μεγάλη νίκη στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον απευθείας υποβιβασμό και να παίξουν τουλάχιστον στα play-out. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και γι' αυτό κατά διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, για τα αγωνιστικά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα από τη στιγμή που το τηλεοπτικό δεν ήταν... από τη στιγμή που το μάτς δεν ήταν, συγγνώμη, τηλεοπτικό. Από όσα έχουμε μάθει, η ομάδα ήταν καλύτερη και από όσα ακούγαμε και ενημερωνόμασταν. Είχε πολλές ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να βάλει βέβαια την μπάλα μέσα. Συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που στα άλλα παιχνίδια δεν είχαν πολύ φανεί, τώρα κάτι έκαναν, δηλαδή και ο Ναμπουγιού και ο Μπορίκο. Ο Κλέιτον ήταν σχετικά καλός σε σχέση με άλλα μάτς που δεν βλεπόταν. Ο Ορφανίδης που σκοράρε, παρά το ότι η ομάδα έμεινε με 10 χάρη στην αποβολή του Κασναφέρη, βρήκε τον τρόπο και έβαλε γκολ και το κράτησε μέχρι τέλους. MVP του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο τερματοφύλακας της Σπάρτης, ο Πάντος, που έβγαζε τα πάντα. Και πραγματικά έβγαζε τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δόξα τω Θεώ, ήρθε αυτή η νίκη. Όλα τα υπόλοιπα του αγωνιστικού έρχονται σε δεύτερη μοίρα από τη στιγμή που προκύπτει από την προηγούμενη εβδομάδα πολύ πολύ σοβαρό θέμα με την εγγυητική. Και δεν είναι ότι προκύπτει από την προηγούμενη εβδομάδα, απλά ξαναπροέκυψε. Ως γνωστόν, ο Ηρακλής από την αρχή της σεζόν έχει πρόβλημα με την εγγυητική, γιατί έχει πρόβλημα με τον μπλοκαρισμένο του λογαριασμού. Από τη στιγμή που ο Ηρακλής, με το που ξεκίνησε η σεζόν, με το που ανέλαβε τη διοίκηση ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, έβαλε αυτά τα 300 χιλιάρικα, αλλά μέχρι να προλάβει να τα βάλει, με το που μπήκανε μάλλον, μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός με εκείνη την γνωστή υπόθεση των 8 που μετά γίνανε 4-5, πόσοι γίνανε. Ένα από αυτά που προέκυψαν τα σοβαρά ζητήματα ήταν και αυτό με την εγγυητική. Απλά ο Ηρακλής όλο αυτό το χρονικό διάστημα κατάφερνε να μένει ζωντανό σε αυτό το κομμάτι και να παίρνει παρατάσεις. Πλέον όμως δεν υπάρχει άλλο. Πλέον, επειδή είμαστε και σε τελική ευθεία συμπλήρωσης φακέλου όλων των ομάδων για την αδειοδότηση, που η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Μαρτίου, πλέον δεν μπορείς να πεις πάω να πάρω νέα παράταση. Πλέον πρέπει να καταβάλεις το ποσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, το ποσό δεν είναι τρομακτικό και δεν είναι ανάγκη να το δώσεις ντούκου. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ normal για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία όπως είναι ο Ηρακλής. Και υποθέτω ότι θα δοθεί αύριο μεθαύριο αυτό το ποσό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν παρατάσεις. Ξαναλέω ότι το θέμα με την εγγυητική δεν είναι τωρινό. Είναι από την αρχή της σεζόν, όπου η Ηρακλής είχε πρόβλημα με τον μπλοκαρισμένο του λογαριασμό. Όταν έχεις μπλοκαρισμένο λογαριασμό, δεν μπορείς να έχεις και εγγυητική, συγγνώμη. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Καραντώνης ότι σε αυτό το κομμάτι είχαν τη συμπαράσταση της πολιτείας, στη συνέντευξη τύπου τα έλεγε, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, από την οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει και στην τροπολογία κτλ. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα σταματούσε. Και σταμάτησε. Και φυσικά το μαθαίνουν όλοι. Όλες οι ομάδες, όλες οι ΠΑΕ, όλοι οι Football League, όλοι θα το μάθουν. Γιατί αυτό πάνω απ' όλα διοχετεύεται από την ίδια την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Την ΕΕΑ τη λεγόμενη. Δεν είναι ότι κάποιος ανακαλύπτει την Αμερική, είναι πάρα πολύ εύκολο να μαθευτεί. Και επαναλαμβάνω, αν όντως οι πληροφορίες που συλλέξαμε σήμερα είναι αληθινές, βάζω και μια επιφύλαξη σε αυτά που σας μεταφέρω, γιατί στον Ηρακλή είμαστε, ποτέ δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, για το ότι το ποσό δεν είναι κάτι το σοβαρό και μπορεί ο Ηρακλής με 2-3 δόσεις να το καθαρίσει, τότε εάν δεν το κάνουν αύριο μεθαύριο, δύο πράγματα θα αποδειχθούν ή δύο πράγματα θα φανούν.
Πρώτον, ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βάλουν αυτό το ποσό που για μένα είναι μικρό όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, που αφορά την εγγυητική. Και δεύτερον, ότι μάλλον δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Ή δεν θέλουν να έχουν μέλλον στην ομάδα. Γιατί τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έχεις πρόβλημα με την εγγυητική. Ωραία. Από τι προέκυψε το πρόβλημα? Από το μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Ωραία. Το ωραία είναι σχετικό, έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να έχουμε εγγυητική επιστολή εκεί στην Παϊρακλής? Να βάλουμε το ποσό που απαιτείται. Ωραία. Πόσο είναι αυτό το ποσό? Τόσο. Μικρό σχετικά. Μικρό σχετικά και για τα δεδομένα του Ηρακλή. Μικρό και για την οικονομική δυνατότητα των δύο που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Παϊρακλής. Ειδικά του μεγαλομετόχου, που από ό,τι φαίνεται στην Αμερική, μια χαρά πάνε οι επιχειρήσεις του. Και τέτοια ποσά είναι της πλάκας. Για τις επιχειρήσεις του και για την και τη δράση του επιχειρηματικά στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφεια. Οπότε, αν δεν μπορέσεις να βρεις και να βάλεις αυτό το ποσό σε μία-δύο μέρες, που επαναλαμβάνω μπορείς να το κάνεις και σε δύο-τρεις δόσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, τότε, το ξαναλέω, δύο πράγματα θα αποδειχθούν. Ή ότι δεν έχεις, που είναι λίγο δύσκολο να γίνει πιστευτό αυτό, ότι δεν έχεις αυτό το ποσό, ή ότι δεν θέλεις. Και εκεί γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα και φυσικά έρχονται στο μυαλό μας όλες οι τοποθετήσεις της πρόσφατης συνέντευξης τύπου, το ότι είμαστε ένα, το ότι θα κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο, ό,τι. Γιατί κακά τα ψέγματα, αυτή τη στιγμή ο Τόμ Παπαδόπουλος την οικονομική του δύναμη, όποια και αν είναι αυτή, στον Ηρακλή την έδειξε με τα 300 χιλιάρικα που έβαλε για το μετοχικό κεφάλαιο και πήρε τον Ηρακλή. Μετά δεν την είδαμε. Το ότι οι ποδοσφαιριστές μεταφέρεται ότι είναι πληρωμένοι ή ότι πληρώνονται τα αυτονόητα στην ομάδα δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεις ότι έχεις οικονομική δύναμη. Οικονομική δύναμη σημαίνει να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για όλα. Όταν εμείς δεν έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για ένα τέτοιο ποσό που αφορά την εγγυητική επιστολή, δεν αποδεικνύεις ότι έχεις οικονομική δύναμη. Όταν προβληματίζεσαι για το ότι προέκυψε οφειλή 13 πιστωτών της τάξης των 72.000 ευρώ, τότε δεν δείχνεις την οικονομική σου δύναμη. Όταν δεν μπορείς να μπει στη διαδικασία να διευθετήσεις, να διακανονίσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ και λες ότι αν δεν περάσει τροπολογία το κλείνω το μαγαζί, τότε δεν δείχνεις ότι έχεις οικονομική δύναμη. Και η απορία φυσικά όλων και το αναπάντητο ερώτημα είναι ερώτημα υποθετικό ξεκάθαρα. Φίλιππε, κοντά στα 50 χιλιάρικα. Ανταφού με ρωτάτε. Αν θεωρούμε αυτό το ποσό μεγάλο για τον Ηρακλή και είναι ένα ποσό ύπαρξης, έτσι. Το βάζεις και υπάρχεις, δεν το βάζεις και λες το πείμα. Και θα έρχεται μετά η μια ομάδα πίσω από την άλλη, όπως θέλει να κάνει η Σπάρτη να διεκδικεί βαθμούς. Και λέω θέλει να κάνει η Σπάρτη γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε, η ενημέρωση που υπάρχει από την ΠΑΕ Ηρακλής είναι ότι δεν έχει σταλεί επίσημο έγγραφο στην ΠΑΕ από τη Σπάρτη που διεκδικεί βαθμούς στα χαρτιά. Μπορεί η Σπάρτη να μετέφερε προχθές, ότι θα το κάνω. Δεν ξέρουμε αν το έχει κάνει. Και η οποιαδήποτε Σπάρτη. Το ξέρω, Φίλιππέ μου, το ξέρω. Επαναλαμβάνω, αν δεν καλυφθεί αυτό το ποσό, μπορεί να καλυφθεί έτσι, δεν λέω τώρα ότι δεν θα καλυφθεί, λέω αν δεν καλυφθεί, τότε θα αποδειχθούν για ακόμη μια φορά κάποια πράγματα. Και η απορία όλων που έλεγα νωρίτερα πριν διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Φίλιππου, του φίλου ακροατή, είναι απορία υπόθεσης, δηλαδή πες ότι δεν είχε μπλοκαριστεί ο λογαριασμός. Θα βλέπαμε την οικονομική δυνατότητα του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου. Εντάξει, ο κύριος Θοδωρίδης έχει βάλει ένα ποσό περίπου 200 χιλιάρικα από ό,τι λέγεται, από ό,τι κυκλοφορεί.
χωρίς να μας έχει απαντήσει βέβαια στην ένδειξη τύπου με ποιο τρόπο το κάνει. Απλά η απάντησή του στην ερώτηση που του είχαμε κάνει ήταν ότι βοηθάω, θέλω να βοηθήσω τον Τόμ και τον Ηρακλή, τίποτα παραπάνω, καμία λεπτομέρεια. Και είχαμε λόγους φυσικά που κάναμε αυτή την ερώτηση. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν αν δεν ήταν αυτή τη στιγμή μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός εδώ και μήνες? Θα βλέπαμε αυτή την οικονομική δυνατότητα του Τόμ Παπαδόπουλου? Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Πάντως, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κολλάμε σε εγγυητικές, να ανησυχούμε για το αν κάποια ομάδα θα κάνει στο μεταξύ μας παιχνίδι προσφυγή ή ένσταση ή οτιδήποτε άλλο για να πάρει τους βαθμούς που ο Ηρακλής πήρε στο γήπεδο, τότε αυτή η ατάκα του Θεοδωρίδη ότι εγώ είμαι εδώ για να κάνω τον Ηρακλή μεγάλο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πάει δίπλα στα γεγονότα, γιατί τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Ή αντίστοιχες ατάκες του Τόμ Παπαδόπουλου. Σίγουρα περιμένουμε την τροπολογία και να η πολιτεία και το ένα και το άλλο. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για θέμα πολιτείας. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που το ξέρατε, το γνωρίζατε εξ αρχής. Από τότε που ανέλαβε ο Μυροφορίδης τον Ηρακλή και άρχισε να φέρνει παίκτες και τα λοιπά, υπήρχε ζήτημα και το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά με την εγγυητική, απλά ξεπερνιόταν. Τώρα δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα πρέπει να δώσεις το ποσό. Εάν δεν μπορέσεις να δώσεις το ποσό, θα λέμε τα ίδια. Ή δεν έχεις, ή δεν θέλεις. Και αν δεν θέλεις, πρέπει να μας πεις ξανά τι θέλεις. Γιατί έτσι ο Ηρακλής δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλετε να φύγετε, βγείτε, πείτε το. Δεν την παλεύουμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, έχουμε τα θέματά μας. Να βρούμε μια διάδοχη κατάσταση. Έρχεσαι, βάζεις το ποσό, μπράβο σου, παίρνεις την πάει Ηρακλής. Αλλά μένεις εκεί, κολλάς εκεί. Καμία οργάνωση, καμία διοίκηση, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, κανένα βήμα προόδου. Εκτός κι αν θεωρήσετε βήμα προόδου το ότι ο Ηρακλής είναι στη δεκάδα. Να γελάμε. Φίλιππε, το ότι υπάρχουν χρέη το γνωρίζανε. Ο Τόμ Παπαδόπουλος ανέλαβε την ΠΑΕ με χρέη. Και για τις οφειλές του Παπαθανασάκη γνώριζε και για όλα γνώριζε. Μπορεί να μην γνώριζε, όχι μπορεί, σίγουρα δεν γνώριζε, όπως μας είπε ο Καραντώνης στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου, για το ότι το ποσό δεν είναι 1,5, είναι τελικά 2. Τα υπόλοιπα τα γνώριζε. Δεν τα έμαθε στην πορεία. Όταν αναλάμβανε την ΠΑΕ Ηρακλής, ήξερε ότι αναλάμβανε μια ΠΑΕ με χρέη. Δεν του είπε κανείς ότι αναλαμβάνει μια καθαρή ΠΑΕ. Δεν του είπε κανείς ότι ξέρεις θα έρθεις εδώ και δεν χρωστάς σε κανέναν. Ξέρανε ότι χρωστάνε σε πάρα πολλούς, όχι οι ίδιοι φυσικά. Και εδώ είναι άλλο ένα χοντρό ζήτημα και πολύ σοβαρό, για το ότι δεν έγιναν τα χρέη, δεν έπεσαν μάλλον τα χρέη αποκλειστικά στα πρόσωπα. Και πέφτουν πάντα και τις πληρώνουν και το πληρώνουν οι ομάδες. Γιατί αν είχαν προσωποποιηθεί κατά κάποιο τρόπο στον Παπαθανασάκη και ανάγκαζε η χή πολιτεία να πληρώνει ο Παπαθανασάκης, τότε θα ήταν ξεκάθαρα. Η πολιτεία το μόνο που έκανε είναι να δώσει υποσχέσεις και σε αυτό το θέμα. Με τις υποσχέσεις δεν γίνεται δουλειά. Όταν έρχεσαι στον Ηρακλή, γνωρίζοντας την κατάσταση, γνωρίζοντας για τα χρέη, γνωρίζοντας για τις οφειλές, γνωρίζοντας για το τι αναλαμβάνεις, και το μόνο που κάνεις είναι να βάλεις το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρεις την ομάδα, παίρνεις την ομάδα και από εκεί και πέρα δεν κάνεις τίποτα άλλο, τι δείχνει αυτό? Τι είναι το άλλο? Σχέδιο, οργανόγραμμα, διοίκηση. Τι από αυτά έχει ο Ηρακλής? Πλάνο, στρατηγική. Έχει κάτι από αυτά ο Ηρακλής?
Έχει αναλάβει ο κύριος Καρντώνης, ο οποίος παρεμπιπτόντως από την Κυριακή είναι στην Αμερική ξανά, επέστρεψε. Αυτό το κομμάτι να μιλάμε τους πολιτικούς, με τους βουλευτές, με τους υπουργούς κτλ. Οκ. Έχει αναλάβει, έχει πέσει το βάρος πάνω στον αντιπρόεδρο και ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες που ξέρεις το πρόβλημα με την εγγυητική, που ξέρεις το πρόβλημα με τα χρέη, που ξέρεις το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα, που ξέρεις και αν δεν ξέρεις σου το λέγαμε όλοι, όλοι στην οικογένεια του Ηρακλή, ότι μην εμπιστεύεσαι την πολιτεία, μην τρως τόσο εύκολα τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις. Γι' αυτό το λόγο. Εκεί, όταν σου έλεγε όλος αυτός ο κόσμος μην εμπιστεύεσαι την πολιτεία, έπρεπε να τα βάλεις κάτω και να βρεις ένα σχέδιο δράσης. Μια στρατηγική. Μια τρίπλα, κάτι. Στην ΠΑΕ τι κάνανε, σταυρώσαν τα χέρια, μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός, βάλαμε την ταμπέλα και μείναμε εκεί. Κολλήσαμε. Τώρα όμως σας δίνει τη ευκαιρία, με αφορμή και το ποσό της εγγυητικής που καλείστε να καταβάλλετε, να ξεκολλήσετε. Γιατί αν αύριο μεθαύριο γίνει γνωστό ότι δεν δώσατε αυτό το ποσό, τότε μια ζωή κολλημένος θα είναι ο Ηρακλής. Και το θέμα είναι, όχι το μια ζωή, το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί αν δεν βάλετε αυτό το ποσό που προανέφερα, θα δείξετε ότι δεν θέλετε να είστε στον Ηρακλή. Αλλά όταν δεν θέλεις και παραμένεις, δεν είναι πολύ λογικό. Όταν δεν θέλεις, φεύγεις και λες, ανοίγω το δρόμο για τον επόμενο. Όταν δεν θέλεις, δεν κάνεις συνέντευξη τύπου να λες ότι θα κάνεις τον Ηρακλή μεγάλο. Όταν θέλεις, βάζεις το ποσό και ψάχνεις να βρεις το ποσό της εγγυητικής, που είναι, τζάμπα το συζητάμε, είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Δηλαδή, αν δεν έχεις εγγυητική, δεν πας πουθενά. Τι να λέμε τώρα. Δεν θα πούμε σε κανένα μπράβο αύριο ή μεθαύριο. Μην έρθει κάποιο και πει μπράβο, πληρώσαν το ποσό της εγγυητικής. Αυτονόητο είναι. Και μετά ψάχνεις να βρεις λύση για την τροπολογία η οποία δεν έρχεται. Και δεν ξέρουμε αν έρθει ποτέ. Πάμε, Χρήστο μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ωραία, κομψότατο είναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Τρόποι επικοινωνίας εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. blue-libero@yahoo.gr. Και επειδή κυκλοφορούν διάφορα, και εδώ υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη έλλειψη στο επικοινωνιακό κομμάτι, ας βγει κάποιος επίσημα από την ΠΑΕ να δώσει, όχι εξηγήσεις, να δώσει λεπτομέρειες, να ενημερώσει τον κόσμο για το τι ακριβώς ισχύει. Ποιο είναι το ποσό, τι γίνεται με την εγγυητική, τι κίνδυνοι υπάρχουν, μπορούμε να το βάλουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε, τόσο είναι, τόσο δεν είναι, τι γίνεται κτλ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από την αρχή της σεζόν, επαναλαμβάνω, καθώς ήταν μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός, δεν είναι τωρινό. Πλέον όμως το πρόβλημα αυξάνεται γιατί είναι στο τελικό στάδιο ενόψεις και αδειοδοτήσεων. Και όσο δεν γίνεται κάτι από την πολιτεία να ξεμπλοκαριστεί ο λογαριασμός, όσο δεν γίνεται κάτι με την τροπολογία να ανασάνει η ΠΑΕ, τόσο το πρόβλημα της εγγυητικής θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Και φτάνει πια με το να κάνουμε εμείς τους detective. Ή και ο κόσμος. Ο κόσμος και εμείς έχουμε γίνει detective. Τόσο δύσκολο είναι να υπάρχει μια ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Επίσημη. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε μια παρένθεση όσον αφορά την επικαιρότητα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Δεν γινόταν μέρα που είναι σήμερα, 12 Μαρτίου, να μην του πούμε χρόνια πολλά στον αέρα. Όσο μακριά κι αν είναι, Ουρουγουάη θα πάει, Βραζιλία θα πάει, Αυστραλία θα πάει. Ένας είναι ο Φοφό, ένας είναι ο Φοφόνκα. Χρόνια πολλά!
Ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, ό,τι θέλεις. Χρόνια πολλά, να είσαι γερός. Όχι, καλησπέρα. Και εδώ είναι καλησπέρα, εντάξει. Τι ώρα έχεις εκεί? Περιμένως. Έλα, μας ακούς? 20 παρά 3. 2.40, μεσημέρι. 2.40? Μια... Μεσημεριανό έφαγες, ναι. Φοφό? Ναι, ναι, έφαγα. Έφαγες έτσι, ωραία, ωραία. Τούρτα σου φέρανε, τούρτα? Γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Α, θα σου φέρουν μετά. Μετά βράδυ πάμε όλη, όλη η οικογένεια για ένα φαγητό και μετά θα έχουμε τούρτα. Δεν ρωτάω πόσο χρονών έγινες. 30? Φίλε, πάπα. 45 κλείνω σήμερα. Δεν το άκουσα καθόλου. Δεν, νομίζω εγώ 30 είσαι 40. Ακόμα. 45, μακάρι, ε. Περνάει τα χρόνια. Στον Ηρακλή πόσο χρονών ήρθες, θυμάσαι? Εγώ 26. 26, ε. Πώς παίρνουν τα χρόνια έτσι? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έντερσον, να τα πατήσουμε ένα κουμπί, να σταματήσει ο χρόνος. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ξέρω, όλα καλά. Ξέρω ότι έχεις περάσει μια όλα πολύ καλά. Μεγάλη δυσκολία και σου συμπαραστήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και εδώ από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από τον Ηρακλή, για αυτό που συνέβη με την αγαπημένη σου αδερφή, που φαντάζομαι αν ήθελες ένα δώρο θα ήταν αυτό, να την είχε σήμερα δίπλα σου. Μακάρι να γινόταν. Αλλά σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Εντάξει, η ζωή συνεχίζει. Εγώ πάντα λέω ότι έχουμε μια τεράστια οικογένεια, έχω 3 παιδιά και δεν μπορώ να ζητήσω κάτι άλλο για το Θεό. Εντάξει, σίγουρα ότι η αδελφή μου λείπει πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο Θεός έτσι ήθελε και συνεχίζουμε. Δεν έχουμε άλλο να κάνουμε. Κοντά στο Θεό ελπίζω να είναι. Για όλο τον κόσμο στην Ελλάδα που με έστειλε μηνύματα και όλα αυτά, και ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ αγαπάω όχι μόνο Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ηρακλής και όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου, όλη η Ελλάδα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχεις να μας έρθεις, ε? Ναι, ναι, ναι. Και περνάνε τα χρόνια και ακόμα βλέπω ότι ο κόσμος με στείλει μηνύματα και με αγαπάει ακόμα. Είναι κάτι λίγο τρελό. Αφού εσύ είσαι τρελός, δηλαδή 6 Μαρτίου βλέπω ανάρτησή σου εδώ, Ήρα σ' αγαπώ που έχεις κάτι φωτογραφίες μέσα στην τρελά είναι να μην σε αγαπάει ο κόσμος, αφού δεν σταματάς, ναι, ναι, να ασχολείσαι. Εγώ θυμάμαι μία ή δύο μέρες πριν τη γενέθλια μου, 4 όταν εγώ έβαλα το βόμβα στην τούμπα. Και αυτή τη μέρα δεν θα ξεχάσω ποτέ, καταλάβες. Το 2003, 01. 3-3-3-01, ναι. 3 ή 4. 3. Το 3, το 3. Και βρέθηκε μετά από κάποια χρόνια άλλος Βραζιλιάνος, ο Λεωζίνιο, και το έκανε πρόπερση το 0-1 το δικό του, γιατί θα λέγαμε ακόμα για το Φοφόγκα. Τόσα χρόνια λέγαμε για το Φοφόγκα που έβαλε γκολ. Έσπασε αυτό, εντάξει. Και άλλος Βραζιλιάνος πήγε και άλλος Βραζιλιάνος έβαλε το γκολ. Ναι. Η ομάδα δεν πάει πολύ καλά φέτος, ε. Όχι, είναι πολύ στενάχωρη κατάσταση. Είναι στη Β' Εθνική, στη 10η θέση. Ήμουν σίγουρος ότι και εσένα σε στεναχωρεί αυτό. Αλλά δυστυχώς η χρονιά τελείωσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει για του χρόνου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να. Και καινούριος πρόεδρος. Εγώ έβλεπα ότι ο Κατσαμπής έφυγε. Ναι, παρετήθηκε. Παρετήθηκε. Κάτι βλέπω και κάτι δεν καταλαβαίνω, κατάλαβε, γιατί είναι δύσκολα μερικές φορές και δεν έχω πολύ χρόνο για να ακολουθώ πολύ. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίμα γιατί ο κόσμος αξίζει, η ομάδα αξίζει να παίζει σε ένα μεγάλο επίπεδο. Αλλά μακάρι το μέλλον, το χρόνο να ουρακλείς να γυρίσει εκεί που αξίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και οικονομικά είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός, υπάρχουν προβλήματα διοικητικά, οργανωτικά, μέσα στην ομάδα, πολλές παρετήσεις. Δεν είναι μόνο ότι ο καλός σου φίλος και πρώην συμπαίκτης ο Τάσος παρετήθηκε, έχουν παρετηθεί και άλλοι από την διοίκηση και από άλλα πόστα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και η ομάδα είναι εκεί που είναι στη 10η θέση. Εντάξει, κρίμα.
τι να κάνουμε. Αλλά βλέπαμε ότι και ο Άρης πήγε εκεί κάτω, τώρα ανέβηκε, είναι ναι. άλλη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ πάντα όταν ήμουν εκεί πάντα είχε τα προβλήματα, μετά ήρθε ένας. Είναι και το θέμα των χρημάτων, ναι, αυτό που λες. Είναι και το θέμα των χρημάτων. Ναι, πάντως, ναι. πολλοί κόσμος λέει... Κάπως. Ναι. Ναι. Έντεσον, πολλοί κόσμος λέει ότι θέλουμε στον Ηρακλή και το ακούς χρόνια κι εσύ. Έχει τόσα χρόνια που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι το παράπονο πολλών Ηρακλειδαίων. Για το ότι ο Ηρακλής δεν έχει μέσα στα σπλάχνα του, μέσα στις τάξεις του, μέσα στην ομάδα... Ανθρώπους που αγαπάνε υπερβολικά τον Ηρακλή σε διάφορα πόστα. Θυμάμαι μια ατάκα σου πριν 1-2 χρόνια εδώ στην εκπομπή που τα είχαμε ξαναπεί και μου είχες πει ότι δεν θέλω να γυρίσω και να αναλάβω κάτι μόνο και μόνο για να πω ότι είμαι εδώ. Θέλω να έρθω και να αφήσω κάτι πίσω μου. Και πότε δεν μπήκε στη διαδικασία να πεις έρχομαι να αναλάβω κάτι στον Ηρακλή. Το θυμάσαι αυτό που μας το είχες πει. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί είναι δύσκολο, γιατί έχω ένα όνομα και ο κόσμος με αγαπάει. Δεν μπορώ εγώ να βάζω το πρόσωπό μου για κάτι που δεν είναι σίγουρο, που δεν είναι καλό. Εντάξει, εγώ πάντα λέω ότι στην Ελλάδα μερικές φορές έρχονται κάποιους πρόεδρους που έρχονται για να κάνουν πλάκα με τις ομάδες και δεν ξέρουν ότι κάθε ομάδα έχει... Έχει ιστορία. Ναι. Ο Ηρακλής έχει μια μεγάλη ιστορία. Ο Φοφόγκα είναι 45 τώρα. Ο Ηρακλής έχει 110. Πάνω από 110 είναι ο Ηρακλής, ναι. 110, κατάλαβε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρί με την ομάδα. Και δυστυχώς μπαίνουν κάποιους και... Εντάξει, βλέπω ότι ο κόσμος πάντα είναι εκεί. Και μακάρι να έρθει κάποιος, όπως είπες, με λεφτά. Δεν ζητάω ένας μυθιλινιός, αλλά ένας που να κάνει κάτι με οργάνωση και να προχωράει η ομάδα για να παίζει εκεί που αξίζει. Έτσι λέω. Ναι, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά, χρειάζονται κι άλλα. Όχι να πάρει τη Champions League, αλλά να παίζει εκεί που ο Ηρακλής τώρα έπαιξε. Πάντα στην άλλη κατηγορία, να παλεύει και να φέρει καλούς παίκτες και να... Κάτι άλλο, εγώ πιστεύω ο Ηρακλής δεν χρειάζεται λεφτά για να φέρει παίκτες. Μπορεί να κάνει παίκτες στην ακαδημίες. Χρειάζεται και γνώσεις, χρειάζεται και ανθρώπους που το έχουν με μεράκι, αυτό που είπες για τις ακαδημίες ή να έχει 2-3 ανθρώπους που μπορούν να φέρουν καλή ώρα όπως εσύ, να είσαι δορυφόρος όπως λέμε στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη, οπουδήποτε. Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται οργάνωση και ο Ηρακλής δεν την έχει αυτή την οργάνωση. Του λείπει. Πώς πάει η ακαδημία σου, μιας και είπαμε για ακαδημίες, με το νούμερο 9. Καλά, το Έρκουλες 9. Έρκουλες 9, ναι. Πάει πολύ καλά. Πάω αύριο, θα πηγαίνω Βραζιλία, γιατί εμένω 20 μέρες εδώ στην Ουρουγουάη με την οικογένεια, 10 μέρες πάω Βραζιλία να βλέπω πώς είναι όλα εκεί. Εντάξει, έχουμε υγεία. Το σημαντικότερο. Ο γιος σου ο μεγάλος παίζει μπάλα. Ποιος παίζει ο μεγάλος παίζει. Ο μεγάλος είναι 12 χρονών, παίζει θεματοφύλακας. Θεματοφύλακας. Εντάξει, στον Ηρακλή το βλέπω αυτό, σε 6-7 χρόνια να ξέρεις. Στο αεροδρόμιο θα πάμε να τον υποδεχθούμε σε 6-7 χρόνια. Εντάξει, όπως είχαμε έρθει για σένα. Σε 10 χρόνια θα έρθει ένα γιος μου για να παίζει στον Ηρακλή και να... Να δούμε, μακάρι την ομάδα. Με τέτοιο πατέρα που έχει ο γιος σου, είναι δυνατό να μην θέλει να παίξει τον Ηρακλή. Θα θέλει και αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω το τι θέλει. Και πάλι... Αυτοί οι δύο ακούνε πάρα πολλά πράγματα από τον Ηρακλή. Εμείς πάντα λέμε και με την γυναίκα μου, που γουστάρει πάρα πολύ την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, αγαπάει τη Θεσσαλονίκη η γυναίκα μου. Και μακάρι το καλοκαίρι μπορεί να κάνουμε μια βόλτα. Για ο μεγάλος μου πάντα μου λέει, παπά θέλει να γνωρίζει Ελλάδα, γιατί αυτός έμενε χρόνο στην Ελλάδα, ήταν πολύ μικρός και δεν έχει ξεχάσει όλα, καταλαβαίνεις. Αλλά πάντα μου λέει για να γυρίσει Ελλάδα, για
να βλέπει πώς είναι η ατμόσφαιρα εκεί στην Ελλάδα. Με το καλό. Στο εύχομαι να έρθεις, να τα πούμε και από κοντά. Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Χρόνια πολλά και πάλι. Ξέρω ότι δεν είναι 45, τώρα είναι νούμερο για σένα. Εσύ νιώθεις 25. Μακάρι θα έχουμε άλλα 45. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετισμούς για όλους, για όλους, κυρίως για τους Ηρακλειδέας. Να σε καλά, να σε καλά, Έντερσον. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας φοβερός Ηρακλειδέας και ένα πολύ καλό παιδί, ο Έντερσον Φοφόνκα, ο οποίος κάθε φορά που μιλάει για τον Ηρακλή είναι πάντα συγκινημένος. Μας έδωσε και είδηση, έτσι, σε λίγα χρόνια τερματοφύλακας του Ηρακλή, Φοφόνκα θα λέγεται. Είναι 12 τώρα, κάποια στιγμή θα τον φέρει και από εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάλι θα ανοίξουμε παρένθεση σε αυτά που λέγαμε και θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους πρωταγωνιστές και της φετινής πορείας εφηβικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, που πρόσφατα πήρε την πρόκριση πανάξια σε ακόμα ένα Final Four. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Βαρβεσιώτη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Συνηθισμένοι είστε. Ναι, εντάξει, ναι, 41-41 σερία έχουμε. 41-41, απίστευτο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να το κοιτάξουμε, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν σας έχει ενημερώσει κανείς για το αν είναι ασύλληπτο το ρεκόρ, αν το έχει κάνει κάποιος άλλος. Γιατί πραγματικά σε αυτό το επίπεδο είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Και δείχνει και τη δουλειά σας, έτσι. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και στο Final Four. Σήμερα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ακόμα δεν ξέρουμε την έδρα, την περιμένουμε. Θα το πω σε λίγο. Με Πήγασο Πολύχνης, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και φαντάζομαι ως πρώτη εικόνα είναι βασική ονομάτων πιο δύσκολο το Final Four σε σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σίγουρα, πιο απαιτητικό. Οι ομάδες είναι πολύ καλά χτισμένες. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο Final Four με δύσκολα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες προσθήκες. Τον αδέξα τον τεράπτιο, όπως ξέρετε. Που ήταν στην Πάτρα, ναι. Ναι, στην Πάτρα και παίζει και στην Α1. Και ο Ανδρεόπουλος είναι στον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά ο Ηρακλής είναι καλύτερος, ναι. Λέω εγώ. Εντάξει, ναι. θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Πρώτο μάτς παίζουμε. Όχι, δεύτερο πρώτο μάτς είναι με Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό πρώτο, ναι. Δεύτερο, ναι, είναι με Παναθηναϊκό, τρίτο είναι με Πήγασο. Ναι, ναι. Που γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι, από εδώ. Πολύ καλά, ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Ολυμπιακός έχει κάποιους καλούς παίκτες. Οπότε θα γίνουν δυνατά παιχνίδια. Ενδιαφέρον θα είναι να έρθει και ο κόσμος να παρακολουθήσει. Ακόμα περιμένουμε την έδρα βέβαια και τις ώρες. Το ξέρουμε φυσιολογικά στις τελευταίες εβδομάδες. Το τριήμερο 22 με 24 Μαρτίου είναι, έτσι, ναι. Το Final Four. Οπότε έχετε 10 μέρες περίπου για να προετοιμαστείτε. Ναι, είχαμε ρεπό τώρα χθες, καθαρά Δευτέρα και σήμερα. Και μετά πάτε full τις μηχανές. Και από αύριο full τις μηχανές για το Πανελλήνιο. Είναι ένας στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς και τώρα φτάνουμε στο τέλος, δηλαδή το φάγαμε το γαϊδαρό. το 41-41 τα λέει όλα. Λέει και όλη την αλήθεια, έτσι, γιατί βλέποντας τα παιχνίδια 3-0, 3-0, 3-0, ακόμα και στο πανεπαρχιακό τώρα στην ημιτελική φάση, δεν συναντήσατε κάποιες δυσκολίες με ομάδες άλλων πόλεων που παίξατε αυτό το τετραήμερο στο Κατσάνιο. Είναι, όπως θα λες, 3-0. Απλά κάποιες ομάδες ήταν και ανταγωνιστικές, βέβαια. Κυρίως για μένα ήταν ο Ίκαρος Έδασας, που παίξαμε το νοκάουτ την Κυριακή. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Μπήκε πολύ καλή ομάδα, 3-0, εντάξει, οκ. Ήταν καλή ομάδα σε σχέση με κάποιες άλλες, αλλά
μπήκε δυνατά στην αρχή, αλλά το αντιμετωπίσαμε σοβαρά και είδε το αποτέλεσμα. Ραντεβού λοιπόν στο Final Four, ακόμα ένα, να πάνε όλα καλά και σε λίγο, σε λίγες μέρες από τώρα, είναι, πόσο είναι, είναι 23 με 20, 22 με 24, 24 είναι Κυριακή Παναγιώτη αν δεν κάνω λάθος, 25η μάλλον είναι λίγο δύσκολο, αλλά 26 Μαρτίου θα ήθελα να σας έχω εδώ με μια ακόμα κούπα όπως και πέρυσι. Με τα χαράς, με τα χαράς. Σε ευχαριστώ πολύ, να μεταφέρεις και τις ευχές μας σε όλη την ομάδα. Για καλή επιτυχία. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον αθλητή, έναν από τους πρωταγωνιστές του φετινού Ηρακλή, στο εφηβικό, τον Παναγιώτο Βαρβεσιώτη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, χαιρετιόμαστε εδώ. Έρχονται οι επόμενοι. Πάρα πολύ βροχή. Ναι, το είπα και στον πρόλογο της εκπομπής. Προσέχτε, παλικάρια και κορίτσια εκεί έξω, γιατί λίμνες έχει. Ναι, ναι. Λοιπόν, δώσουμε λίγο μουσική. Στο βόλεϊ των ανδρών, τα αποτελέσματα που είχαμε, για όσους δεν γνωρίζουν, Ολυμπιακός Εθνικός 3-0, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, έτσι, Παναθηναϊκός Παμφωχαϊκός 3-2, ΠΑΟΚ Κηφισιά 3-0, ΑΕΚ Φίνικας 0-3, επόμενη αγωνιστική, ο Ηρακλής πάλι έχει ρεπό, Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΑΕΚ, Φίνικας Παναθηναϊκός, Παμφωχαϊκός Κομωτινή και Κηφισιά Ολυμπιακός. Μετά θα παίξει ο Ηρακλής με τον Παμφωχαϊκό στη Μίκρα, πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι θα είναι αυτό, το οποίο θα γίνει 25 Μαρτίου, παρέλαση στη Μίκρα θα κάνουμε, 5:30 το απόγευμα, ΕΡΤ 2, για τηλεοπτικούς λόγους προφανώς, γίνεται αυτό. Και τελευταία αγωνιστική είναι 30 του μηνός στην Σύρο. Βαθμολογία στην Volley League Αδρών. Ολυμπιακός 43, ΠΑΟΚ 38, Παναθηναϊκός 29, Φίνικας 26, Παμφωχαϊκός 25, Ηρακλής έκτος 19, η Κηφισιά είναι επίσης με 19, ΑΕΚ 14, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 13, Κομωτινή 5. Ο Ηρακλής αν τερματίσει έκτος, όπως μας έλεγε και ο Γιάννης Ορφανός, αν θυμάστε μια πρόσφατη σχετικά συνέντευξή του εδώ, θα παίξει με τον τρίτο Παναθηναϊκό και όλα γίνονται. Πέρυσι ο Ηρακλής τερμάτισε τέταρτος, αλλά στα play-off την έχασε την τετράδα από την Κηφισιά που ήταν πέμπτη. Γιατί υπάρχει το σύστημα 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, ως γνωστόν. Στο ποδόσφαιρο παρέλειψα να πω την επόμενη αγωνιστική. Κισαμικός Κέρκυρα, Τρίκαλα Πλατανιάς, Βόλος Σπάρτη, Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης, Παναχαϊκή Δοξαδράμας, Απόλλων Πόντο Εγινιακός, Εργοτέλης Ηρόδοτος. Το μάτς του Ηρακλή με τον ΑΕΤ Σπάτων είναι στις 3 την Κυριακή, μη τηλεοπτικό. Στη βαθμολογία έγινε ένα βηματάκι και ο Ηρακλής είναι ακριβώς στη 10η θέση τώρα. Προσπέρασε τον Καραϊσκάκη που έχει 25. Ο Ηρακλής έχει 27 στη 10η θέση. Η Δόξα είναι ένατη με 27, αλλά έχει κερδίσει το μεταξύ τους. Κισαμικός 28, Εργοτέλης 31, Κέρκυρα 34, Απόλλων Πόντου 36. Ο Απόλλων Πόντου που κέρδισε μέσα στην Κέρκυρα 0-2. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το φετινό παράδειγμα του Απόλλωνα. Παναχαϊκή 38, Απόλλων Λάρισα 40, Βόλος 45. Η δεύτερη θέση διεκδικείται από 4-5 ομάδες. Για το μπάσκετ, για ακόμα μια φορά τα συγχαρητήριά μας. Για ακόμα μια άνετη νίκη. Μια ακόμα θέλει ο Ηρακλής με τον Χαρίλαο Τρικούπη 16 του μηνός το Σάββατο στο Ιβανόφυσης 5 και μετά όλα για όλα. Μες στην Αθήνα, στο ΔΑΚ Νίκαιας απέναντι στον Ιωνικό, με τη βαθμολογία να μην έχει αλλάξει. Ιωνικός 40, Ηρακλής 39, Ερμής Αγιάς 36, Υποκράτης 33, Καρδίτσα 32, όπως και ο Διαγόρας και ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Καστοριά και ο Αμίντας. Η ομάδα από την ΚΟ είναι κερδισμένη, που είναι μόνη με 33, εκεί στη μεγάλη μάχη για την πεντάδα. Να δούμε και τις γυναίκες, αυτό που σας λέγαμε στον πρόλογο, το τι κάνανε. Τα κορίτσια που πραγματικά πέτυχαν σπουδαία νίκη απέναντι στο Μοσχάτο, 75-61. Ο Αθηναϊκός έχασε, συνετρίβει με 107-41 από τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής για πρώτη φορά είναι πρώτο-τελευταίος. Για πρώτη φορά άφησε ομάδα από κάτω, που σημαίνει ότι αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα θα έπαιζε play-out. Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες είναι ο Ηρακλής, ο Πρωτέας Βούλας, ο Sporting και ο Πανιόνιος. Και ο Ηρακλής κέρδισε με διαφορά μια ομάδα που είναι ακόμα πιο πάνω, το Μοσχάτο.
Έχει 3 νίκες, 14 ήττες. Ο Αθηναϊκός έχει 2 νίκες, 15 ήττες. Και μπράβο τους που το παλεύουν και με νέο προπονητή, τον κύριο Λαμπρόπουλο. Πριν κλείσουμε, να θυμίσω, ο ένας επικοινώνησε πριν από λίγο, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα από τους νικητές ο Τάσος Κοταράς όσον αφορά τα πολύ ωραία ημερολόγια του ομίλου 1899 που έχουμε κληρώσει και έχουμε κανένα δύο νομίζω ακόμα παρκαρισμένα και μια ατζέντα για το βόλεϊ, να δω πότε θα τα δώσω και αυτά, θα γίνει. Αν μπορεί να επικοινωνήσει για να παραλάβει και αυτό το ιστορικό παύλα συλλεκτικό ημερολόγιο του. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, καθώς αύριο λόγω του αγώνα μπάσκετ δεν έχουμε εκπομπή δυστυχώς. Δίνω σκυτάλι σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ που ακολουθούν στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με το ράδιο Μαρμίτα. Να είστε καλά!